Πόνι στη μέση, αδυναμία ίσως στο περπάτημα, σκολίωση ή κύφωση. Πώς αντιμετωπίζονται οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης? Σε λίγο στην εκπομπή μας. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ίασης. Την εκπομπή η οποία αναλύει και παρουσιάζει όλες τις σύγχρονες μεθόδους στην ιατρική και βεβαίως σε προβλήματα υγείας τα οποία παρουσιάζονται σε πολύ κόσμο. Στην εκπομπή θα μιλήσουμε σήμερα για τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης. Δισκοπλαστική, κύφωση, σκολίωση, χρόνια οσφιαλγία είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα εκείνα τα αντιμετωπίζει πολλοί κόσμος. Πώς αντιμετωπίζονται με τις πλέον σύγχρονες και ανώδυνες μεθόδους, θα μας πει τώρα ο δόκτωρας Κωνσταντίνος Ταρατζής, χειρουργός ορθοπαιδικός σπονδυλικής στήλης. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Κύριε Μούτσο, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πρωτού ξεκινήσουμε να συζητήσουμε για τα προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, θέλω να ρωτήσω ποιος είναι αρμόδιος, ο καταλληλότερος μάλλον γιατρός σαν ειδικότητα, προκειμένου να αναλάβει μια επεμβατική μέθοδο στην σπονδυλική στήλη, ο ορθοπαιδικός ή ο νευροχειρουργός? Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, κύριε Μούτσο. Μου δίνετε την ευκαιρία να διευκρινίσω κάτι. Παραδοσιακά, στο παρελθόν, με τη σπονδυλική στήλη ασχολούνταν είτε η ορθοπαιδική είτε η νευροχειρουργή. Ακόμα και τώρα στη χώρα μας. Πλέον, αυτή η ειδικότητα αποτελεί ξεχωριστή εξειδίκευση, έχει περάσει ένα επίπεδο παραπάνω και απαιτεί ειδική εκπαίδευση είτε του ορθοπαιδικού είτε του νευροχειρουργού, ώστε να μπορεί να φέρει πέρας το δύσκολο έργο της αποκατάστασης ενός προβλήματος σπονδυλικής στήλης. Άρα ο κατάλληλος γιατρός είναι ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης. Συνεπώς πρέπει να συνδυάσει κανείς την ορθοπαιδική, καθώς μιλάμε για οστά, και από την άλλη πλευρά κάτι πολύ λεπτό και ευαίσθητο που είναι τα νεύρα. Σωστά. Γιατί από εκεί βεβαίως κινούνται και όλες οι διαδικασίες του σώματος. Άρα λοιπόν μια εξειδικευμένη... Συγγνώμη που σας διακόπτω, καμία από τις δύο εκπαιδεύσεις, είτε η χειρουργική ή η ορθοπαιδική είτε η νευροχειρουργική, δεν τα προσφέρει και τα δύο. Πρέπει να κάνει κανείς υπερεξειδίκευση μετά, ξεχωριστή, έτσι ώστε να μπορεί να ασχοληθεί με επιτυχία με το συγκεκριμένο τομέα. Κλείνοντας λοιπόν την παρένθεση αυτή, πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι εκείνες οι παθήσεις, οι πιο συχνές, μιας σπονδυλικής στήλης. Να τις δούμε λοιπόν αναλυτικά, γιατί τις έχουμε και σε κάρτα. Εκφυλιστική νόσος, και θέλω να μας εξηγείτε όταν λέμε εκφυλιστική νόσος, τι εννοούμε. Ναι, απλά εμείς στο μυαλό μας έχουμε χωρίσει τις παθήσεις σπονδυλικής στήλης σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, έτσι για λόγους ταξινόμησης και να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε συστηματικά. Εκφυλιστική νόσος είναι με απλά λόγια η φθορά. Η φθορά η οποία προκαλεί προβλήματα σε όλο το ανθρώπινο σώμα και στην σπονδυλική στήλη. Τόσο στα οστά, στους δίσκους, στους συνδέσμους, όσο και στα νεύρα μετέπειτα λόγω της φθοράς των βασικών ανατομικών δομών που προανέφερα. Φθορά η οποία προέρχεται από την ηλικία, από την δραστηριότητα, ας πούμε κάποιος μπορεί να είναι χειριστής ενός κομπρεσέρ. Σωστά. Ή κάποιος να είναι αθλητής. Ναι. Ή να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκ γενετής έχει κάποια προβλήματα στην σπονδυλική στήλη. Πολύ σωστά. Τα είπατε όλα. Υπάρχει γενετική προδιάθεση που καθορίζεται γονιδιακά. Υπάρχει το είδος της καταπώνησης στην οποία υποβάλλουμε στην καθημερινότητά μας στη σπονδυλική στήλη και έχει να κάνει με το επάγγελμα ή με τα χόμπι μας ή ακόμα και με το σωματικό μας βάρος, το οποίο κουβαλάμε καθημερινά για όλη μας τη ζωή. Ο τρόπος ζωής, η άσκηση, η διατροφή, όλα αυτά λοιπόν τα οποία πλέον στην εποχή μας έχουν αλλάξει λίγο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Προτιμούμε την καθιστική ζωή. Προτιμούμε συνήθως, και κάποιες φορές είναι και απαραίτητη. Τη λάθος διατροφή, ναι, σωστό. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στο να αυξηθούν αυτά τα νοσήματα φθοράς στη σπονδυλική στήλη, εκφυλιστικές παθήσεις, συν το γεγονός ότι πλέον έχει αυξηθεί και ο μέσος όρος ζωής, έχουν κάνει αυτή την κατηγορία ίσως τη δημοφιλέστερη κατηγορία προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης για τους ασθενείς. Μάλιστα. Η επόμενη κατηγορία όμως είναι οι παραμορφώσεις και είναι ένα ερωτηματικό. Από πού μπορεί να προέρθουν αυτές οι παραμορφώσεις? Κυρίως καθορίζονται γενετικά. Δηλαδή είτε γεννιέται κανείς είτε τις αναπτύσσεις στην εφηβεία ή μετεφηβεία. Όπως για παράδειγμα αντισκολίωση. Ιδιοπαθή σχολίωσης, φερρυπίν, είναι ένα νόσημα
που προφανώς έχει μια γενετική προδιάθεση, εμφανίζεται όμως μετά την ηλικία των 10 ετών, συνήθως 10-11 ετών. Μια τσάντα λοιπόν βαριά σχολική, μια στάση λανθασμένη στο σχολείο ή στην καρέκλα. Με βομβαρδίζεται με πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Όντως μια η σχολική τσάντα και με το βάρος που έχει τώρα η σχολική τσάντα και με τη συνήθεια των παιδιών να τη φοράνε μόνο στον ένα τους ώμο, να την κουβαλάνε μόνο τους στον ένα τους ώμο, μπορεί να επιτείνει, να επιδεινώσει μια ήδη υπάρχουσα παραμόρφωση. Δεν μπορεί να δημιουργήσει, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, σχολίωση ή κύφωση. Άρα υπάρχει μάλλον μια προδιάθεση η οποία εξελίσσεται και εκδηλώνεται μάλλον όταν υπάρχει το κατάλληλο κίνητρο. Παράδειγμα, σωστό, ένα επιπλέον βάρος, μια σχολική τσάντα, mm-hmm, σε ένα παιδί με εύπλαστο ακόμη σκελετικό... Mm-hmm. Και προδιάθεση όμως να κάνει σχολίωση. Μάλιστα. Και πάμε τραυματισμούς και όγκους. Είναι δύο άλλες κατηγορίες πολύ έτσι ενδιαφέρουσες και ίσως, ναι, και κοινές πλέον. Ναι. Σωστό. Οι τραυματισμοί προέρχονται είτε από τροχαία ατυχήματα ή οποιοδήποτε άλλο ατύχημα, είτε από τα χόμπι που πλέον επιλέγουμε να κάνουμε, τα οποία είναι όλο και πιο επικίνδυνα. Ακούω διάφορα πράγματα τα οποία μου προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση καμιά φορά, πώς κανείς μπορεί να ασχοληθεί με αυτό, αλλά είναι επιλογές. Τώρα, οι όγκοι βέβαια είναι μια άλλη κατηγορία. Οι όγκοι δυστυχώς δεν τους επιλέγουμε, μας επιλέγουν. Είναι η μεταστατική και η πρωτοπαθής. Η μεταστατική είναι η μεγάλη πλειοψηφία των όγκων της σπονδυλικής στήλης. Και δυστυχώς πολλές φορές είναι και η πρώτη εκδήλωση. Δηλαδή, είμαστε στη δυσάρεστη θέση. Πολλές φορές να δούμε κάποιον άνθρωπο, συνάνθρωπό μας, με ένα μεταστατικό όγκο, ο οποίος δεν γνωρίζει καν ότι έχει μια πρωτοπαθή αιστεία. Μάλιστα. Το εντοπίζετε λοιπόν αυτό πρώτα και μετά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει γενικώς ένας καρκίνος στο σώμα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πολλοί κόσμος όταν ακούει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη και θα πρέπει να χειρουργηθεί, κατευθείαν κάνει δύο βήματα πίσω και λέει μήπως να το χειριστούμε συντηρητικά, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο προτού μπούμε στο χειρουργείο. Ναι. Ποια είναι η απάντηση? Εγώ θα κάνω τρία βήματα πίσω πριν προχωρήσουμε σε χειρουργική αντιμετώπιση. Θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις μη χειρουργικές επιλογές. Αυτό είναι αυτονόητο. Όχι μόνο για τη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, για οποιαδήποτε χειρουργική παρέμβαση, η οποία εξ ορισμού απαιτεί κάποιο ελεγχόμενο τραύμα του οργανισμού. Μπορεί μια τέτοια όμως παρέμβαση να είναι μια επεμβατική μέθοδος χωρίς να μεσολάβει χειρουργείο? Δηλαδή, τι εννοώ? Βεβαίως. Να έχουμε μια δισκοπλαστική, να εμφυτεύσουμε mm-hmm απευθείας στο σημείο εκείνο ένα υλικό τέτοιο, ένα ελαστομερές, mm-hmm, ώστε να μπορέσει ο σπόνδυλος να μην έχει σε επαφή με τον άλλο σπασμένο σπόνδυλο. Σωστά. Αυτή είναι η απαιτήση τη σύγχρονη κοινωνία, τη σύγχρονη ζωή, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίω. Να μην υπάρξει πληγή. Να μην υπάρχει πληγή, ταχεία αποκατάσταση, χωρίς επιπλοκές, χωρίς κινδύνους. Εκεί έχουμε επικεντρωθεί. Και πολλές φορές τα καταφέρνουμε. Τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά. Εκτός πια αν κανείς έχει ένα πρόβλημα παραμελημένο ή ένα πρόβλημα το οποίο με τα μέσα που διαθέτουμε δεν είναι πιθανό να αντιμετωπιστεί με αυτές τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Οπότε τότε εκεί ξεκάθαρα συζητάμε για πιο επεμβατικές λύσεις, οι οποίες παραμένουν ελάχιστα τραυματικές και ανέμακτες στη πλειονότητα των περιπτώσεων. Απλά δεν είναι εντελώς ατραυματικές, όπως είναι φερρυπίν μία έγχυση. Μάλιστα. Προβλήματα άλλα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας ασθενής, πώς ακριβώς μπορεί να επηρεάσουν μια κατάσταση στη σπονδυλική στήλη, η συνοσιρότητα η λεγόμενη? Επηρεάζουν και δομικά την σπονδυλική στήλη, γιατί αυτά τα νοσήματα τα οποία προαναφέραμε επιταχύνουν τη φθορά, αδυνατίζουν το σπόνδυλο, την οστική αυτή δομή, ναι, την οστική μάζα, με αποτέλεσμα να επιταχύνονται τα νοσήματα, η εμφάνιση των νοσημάτων φθοράς. Απ' την άλλη, υπάρχουν και συνοσηρότητες οι οποίες μπορεί να μπερδέψουν μια παθολογία της σπονδυλικής στήλης, όπως οι αγκιακές παθήσεις, οι οποίες εμφανίζονται με σχεδόν ίδια συμπτωματολογία από τα κάτω άκρα. Τα μυρμηγκιάσματα, τις αιμοδίες, τα βαριά πόδια μπορεί να τα κάνει τόσο ένα αγκιακό πρόβλημα, όσο και μια σπονδυλική στένωση που είναι ένα νόσημα φθοράς. Άρα εκεί, να μας λοιπόν δώσει λανθασμένη διάγνωση. Σωστό.
το σύμπτωμα αυτό. Σωστό. Θέλω να το πάμε ένα βήμα πιο κάτω όμως. Αυτή η συνοσηρότητα, αυτού του είδους, αν θέλετε, τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας ασθενής, μπορούν να μας σταματήσουν, να μας αποτρέψουν από μια ενδεχόμενη επέμβαση στην σποδηλική στήλη? Τις περισσότερες φορές όχι. Mm-hmm. Πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ άρρωστος, να το πω έτσι, να μην μπορεί ουσιαστικά να του γίνει οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση, ούτε φάρμακα να μπορούν να του δοθούν, έτσι ώστε να πούμε ότι δεν γίνεται να παρέμβουμε σε ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Τις περισσότερες φορές μπορούμε, και σε αυτό μας έχει βοηθήσει η πρόοδος των αναισθησιολογικών πρωτοκόλων και της αναισθησιολογίας γενικότερα, αλλά και η μεταχειρητική φροντίδα που λαμβάνουν αυτοί οι ασθενείς. Ίσως από τις πιο γνωστές περιπτώσεις που ακούμε στην σπονδυλική στήλη είναι η δισκοκύλη. Ναι. Θέλω να μας πείτε δύο πράγματα. Τι σημαίνει ότι κάποιος πάσχει από δισκοκύλη, τι συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, ναι, τι γίνεται με στη σπονδυλική στήλη? Ναι. Όπως είπατε, η δισκοκύλη είναι ένα πολύ κοινό νόσημα. Τι είναι ο δίσκος? Ο δίσκος είναι ένα μαξιλαράκι που υπάρχει ανάμεσα σε δύο σπονδύλους. Σε κάθε δύο. Ένας χόνδρος, δηλαδή. Έχει ένα σκληρό περίβλημα και ένα περιεχόμενο σαν gel, πιο ελαστικό. Και στην ουσία αποτελεί το αμορτισέρ ανάμεσα σε δύο σπονδύλους. Επιτρέπει κίνηση, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια εύκαμπτη σπονδυλική στήλη. Και ενώνεται με το χόνδρο του σπονδύλου και πάνω και κάτω, στο κάτω μέρος του. Αυτός λοιπόν ο δίσκος, όταν είναι σφριγγυλός, γεμάτος υγρό, καλά ενυδατωμένος, κάνει τη δουλειά του κανονικά. Όταν για κάποιο λόγο προκύψει ένας τραυματισμός ή ξεκινήσει η φθορά του, έχουμε μη φυσιολογική κίνηση, μπορεί να αφθαρεί ακόμα περισσότερο και μέσω μιας ευένδοτης θέσης του περιβλήματος του να βγει περιεχόμενο προς τα έξω, το οποίο να πάει και να πιέζει τα νεύρα. Αυτό θα κάνει πόνο στη μέση και συμπτωματολογία στα πόδια. Mm-hmm. Δηλαδή, τη λεγόμενη ισχυαλγία, πόνο, αιμοδίες, μυρμηγκιάσματα, ακόμα και νευρολογική βλάβη. Πάρεση ή και παράλυση. Και στις περιπτώσεις αυτές, ποια είναι η λύση? Δηλαδή, μπορούμε να εφαρμόσουμε μια συντηρητική αγωγή ή πρέπει οπωσδήποτε να επέμβουμε χειρουργικά? Τις περισσότερες φορές η συντηρητική αντιμετώπιση είναι αρκετή. Θα έλεγα στο 90% των περιπτώσεων. Εκεί έχουμε τη φυσιοθεραπεία που έχει τον κύριο λόγο. Παυσίπονα που βοηθάνε τον ασθενή να επανέλθει στην καθημερινότητά του, να μην πονάει, να κάνει φυσιοθεραπεία. Αυτή όμως η τακτική μας δίνει μία μόνιμη λύση ή αντιμετωπίζει τη συμπτωματολογία και όχι την αιτία? Δηλαδή, επιλύεται το πρόβλημα ή απλά το διαιωνίζουμε και δίνουμε μία προσωρινή λύση ανακούφισης? Ο οργανισμός φροντίζει στο να επιληθεί το πρόβλημα, ουσιαστικά ρουφώντας ξανά αυτό το κομμάτι του δίσκου και επιδιορθώνοντας τη βλάβη του τυχώματος του δίσκου. Η εκφύλιση όμως έχει ξεκινήσει και δεν μπορεί να αντισταματήσει τίποτα παρά μόνο να την επιβραδύνει η σωματική βελτίωση και αλλαγή του τρόπου ζωής. Και όταν όλα αυτά αποτυγχάνουν, υπάρχει μία μέθοδος τέτοια ώστε να είναι ατραυματική, να είναι ανώδυνη, να το σκεφτεί πιο εύκολα ο ασθενής να υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση? Για παράδειγμα, η μικροδισκεκτομή. Ναι. Σε ένα λοιπόν ποσοστό σχεδόν που πλησιάζει το 10%, το πρόβλημα είτε μπορεί να χρονίσει, είτε μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά προβλήματα. Σε ένα τέτοιο ποσοστό, η επιλογή μας, η μοναδική, είναι η παρέμβαση, η χειρουργική παρέμβαση, που ευτυχώς πλέον έχει γίνει ελάχιστα τραυματική με τη μέθοδο, τη χρυσή μέθοδο της μικροδισκεκτομής, το χρυσό κανόνα, συγγνώμη, η οποία είναι μια ατραυματική, ελάχιστα τραυματική μέθοδος, ανέμακτη, χωρίς νοσηλεία στο νοσοκομείο πλέον. Με ταχεία, πού μπορεί να γίνει μια τέτοια επέμβαση? Δηλαδή, χρειάζεται κάποιον ειδικό χώρο εξειδικευμένο για αυτό το κομμάτι? Ναι, το κάνουμε στο χειρουργείο, γιατί απαιτείται ο εξοπλισμός ο απαραίτητος, το μικροσκόπιο, το ενδοσκόπιο και οι συνθήκες αντισηψίας. Mm-hmm. Αλλά ο ασθενής δεν χρειάζεται να μείνει στο νοσοκομείο. Αυτή είναι η βαρύτητα της επέμβασης.
Να δούμε λίγο και τις φωτογραφίες για να κατανοήσουμε πώς γίνεται αυτή η εφαρμογή της επέμβασης. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα ασθενή. Περιγράψτε μας τι συμβαίνει. Βλέπουμε ότι είναι σε πρινή θέση, με το κεφάλι προς τα κάτω δηλαδή. Κάνουμε μια πολύ μικρή τομή, πολύ μικρότερη από ό,τι φαίνεται. Τις τάξεις πόσων εκατοστών. Μέχρι 2 εκατοστά είναι. Mm-hmm. Από 0,8 εκατοστά μέχρι 2 εκατοστά εξαρτάται το άγκιστρο το οποίο χρησιμοποιούμε. Τώρα, μετά αποκτούμε πρόσβαση στο πίσω μέρος της σπονδυλικής στήλης, εκεί που υπάρχει ουσιαστικά το πρόβλημα. Αφαιρούμε ένα κομμάτι από το οστό, το οποίο είναι μικρότερο από μισό νύχι, για να καταλάβετε γιατί μέγεθος μιλάμε, και όλα αυτά γίνονται υπό την όραση του μικροσκοπίου και με ειδικά μικροεργαλεία. Και αφού σε πραγματικό χρόνο βλέπετε την βλάβη βέβαια, την οποία αντιμετωπίζετε. Εκεί. Βλέπουμε λοιπόν το νεύρο το οποίο είναι υποπίεση, το παραμερίζουμε με έναν ειδικό τρόπο και αποκτούμε πρόσβαση στο δίσκο που προβάλλει και όπως βλέπετε εδώ στο πέρα. Στο δεξιό τμήμα της εικόνας νομίζω ότι βλέπουμε καλύτερα τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται. Σωστό. Εδώ είναι μια μεγέθυνση βέβαια. Δεν σαφώς, είναι φαντάζομαι σαφώς αυτού του είδους τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούσε όχι, κανείς. Είναι μικροσκοπικά εργαλεία. Είναι μικροσκοπικά εργαλεία. Γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιούμε το μικροσκόπιο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με γυμνό μάτι. Όταν γινόταν με γυμνό μάτι, χρειαζόταν μεγαλύτερο χειρουργικό τραύμα, μεγαλύτερη νοσηλεία, υπήρχε μεγαλύτερη απώλεια αίματος. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν minimal invasive, ελάχιστα επεμβατική διαδικασία. Ήταν ένα κανονικό χειρουργείο. Να πούμε, βέβαια, ότι η συγκεκριμένη επέμβαση γίνεται πότε, όταν θέλουμε να πετύχουμε τι ακριβώς. Ένα πρόβλημα που έχει δημιουργήσει μια δισκοκύλη, δηλαδή πόνο στη μέση και στο πόδι, έχει χρονίσει ή όταν έχει δημιουργήσει νευρολογικά προβλήματα. Αν πιέζει δηλαδή κάποιο νεύρο. Πάντα. Πάντα πιέζει κάποιο νεύρο για να δημιουργήσει αυτά τα συμπτώματα. Αν το πιέζει όμως τόσο πολύ έτσι ώστε να τον νεκρώσει στην ουσία προσωρινά, τότε αναγκαζόμαστε να μπούμε γρήγορα, να παρέμβουμε προκειμένου να το σώσουμε. Στο σημείο στο οποίο γίνεται αυτή η μικροδισκεκτομή, το σημείο εκείνο αναρρώνει και πουλώνεται από μόνο του ή θα έχουμε μία μόνιμη μεταβλάβη γνωρίζοντας ότι υπάρχει ευπάθεια στο σπόνδυλο εκείνον. Το σημείο από το οποίο βγάζουμε τον δίσκο που προπίπτει επουλώνεται πλήρως 6 εβδομάδες. Έχουν δείξει από μόνο του. Από μόνο του. Άρα πηγαίνουμε λοιπόν σε ένα εξειδικευμένο χειρουργείο. Πόσος χρόνος απαιτείται για να γίνει μια τέτοια επέμβαση και αν απαιτείται βέβαια και πλήρης ή μερική αναισθησία. Προτιμούμε μια γρήγορη γενική αναισθησία, διότι είναι η θέση άβολη και δεν μπορεί ο ασθενής να αισθανθεί άνετα υποτοπική αναισθησία και επισκληρίδιο. Θα μπορούσε όμως να γίνει περιοχική και με τοπική. Γίνεται σε περιπτώσεις που το ρίσκο μιας γενικής αναισθησίας είναι τόσο υψηλό που προτιμάμε να κάνουμε την τοπική και περιοχική αναισθησία. Όταν λοιπόν συνυπάρχουν άλλου είδους προβλήματα υγείας στον ασθενή. Μόνο τότε το προκρίνω. Αυτή η τακτική μπορεί να εφαρμοστεί και σε άτομα τα οποία μπορεί να έχουν επιπλέον σωματικό βάρος, δηλαδή να είναι παχύσαρκα. Ίσα-ίσα που οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, είναι λίγο παράδοξο αυτό, αλλά εξυπηρετούν καλύτερα και τον χειρουργό και τον ασθενή, σε περιπτώσεις μεγάλης παχυσαρκίας, γιατί περιορίζουμε το τραύμα, το χειρουργικό τραύμα και αποκτούμε πρόσβαση στο πρόβλημα μέσω μιας κάνουλας εργασίας, ένα τούνελ που βάζουμε στην ουσία και έτσι παραμερίζουμε όλο το λιπόδι ιστό που μπορεί να υπάρχει πίσω και την ανάγκη για μια ευρεία προσπέλαση. Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί κανείς να επιστρέψει όμως στην εργασία του ή στην καθημερινότητά του μετά από μια έστω και μικρή επέμβαση όπως αυτή? Κύριε Μούτσο, εξαρτάται από το είδος της εργασίας. Θα είμαι ειλικρινής. Μια γραφείο για παράδειγμα. Μια καθιστική εργασία σε έναν άνθρωπο που έχει τη δυνατότητα να κάνει διαλύματα και να κάνει μια σταδιακή επάνωδο της τάξης των 4 ώρων, ας πούμε, αρχικά, αργότερα 6 ώρες, 8 ώρες μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, αυτό μπορεί να γίνει από την πρώτη μεταχειρητική εβδομάδα.
Μάλιστα. Μία εβδομάδα μετά. Τώρα, σε χειρονακτική εργασία, όπως σας είπα, επειδή παίρνει 6 εβδομάδες ο δίσκος για να επαναπουλωθεί στο σημείο που υπήρχε η κύλη, δεν θα συνιστούσα την επάνωδο σε μία βαριά χειρονακτική εργασία πριν από 6 εβδομάδες μεταχειρητικά. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή όμως να δούμε συνολικά λοιπόν ποια είναι τα πλεονεκτήματα σε μια τέτοια περίπτωση για την μικροδισκεκτομή. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά αυτά τα οποία αναφέραμε. Ναι, πολύ σημαντικό είναι η άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων. Δηλαδή το πρόβλημα για το οποίο έρχεται ο ασθενής λύνεται αμέσως. Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητά του. Μπορεί να μην πάει δεν μπορεί να μην κάνει τη χειρονακτική εργασία, αλλά το κινείται κανονικά, αυτοεξυπηρετείται. Μπορεί να προετοιμάσει ένα γεύμα, μπορεί να φτιάξει τον καφέ του, να πάει έξω μια βόλτα. Να σκύψει να βάλει τα παπούτσια του. Υπάρχει ένας ειδικός τρόπος που δείχνουμε μέσω των ισχύων και των γονάτων. Μπορεί να βάλει τα παπούτσια του και να δέσει κορδόνι χωρίς να επιβαρύνει τη σπονδυλική στήλη, απλά του δίνουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν ταχεία αποκατάσταση, είναι μια μέθοδος η οποία είναι ανέμακτη, δεν χρειάζεται ποτέ μετάγγιση. Από εκεί και πέρα είναι και μια μέθοδος η οποία γίνεται χωρίς τη χρήση οπιοειδών, ναρκωτικών φαρμάκων. Δεν υπάρχει ναυτία μετά το χειρουργείο. Και έτσι ο ασθενής μπορεί να πάει την ίδια μέρα και το 100% των ασθενών πάνε την ίδια μέρα στο σπίτι τους. Πράγμα που μειώνει πάρα πολύ την ταλαιπωρία τους και το κόστος. Τη συνολική εμπειρία και το κόστος. Σωστό. Συνολικό και αυτό βασικά. Η σπονδυλική στήλη είναι ένα πολύπλοκο σχήμα, να το πούμε έτσι, διαφόρων παραγόντων. Και ένα από τα προβλήματα τα οποία αναφέρουν οι ασθενείς είναι η λεγόμενη σπονδυλική στένωση. Θέλω να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει κατά την περίπτωση αυτή. Είναι και αυτό ένα νόσημα φθοράς. Αφορά λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι η συνέχεια της κύλης στην ουσία. Αν δηλαδή κάποιος το αφήσει και δεν το αντιμετωπίσει, μετατρέπεται. Ή ακόμα και αυτός που ποτέ δεν είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, κάποιο οξύ επεισόδιο από μια κύλη, μπορεί να υπήρχε, να ξεκίνησε κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του η φθορά ενός δίσκου, η οποία σιγά σιγά να εξελίχθηκε και να αποτελέσει πρόβλημα σε μια ηλικία, ας πούμε, στα 60-70 έτη. Ουσιαστικά πρόκειται για, με απλά λόγια, αθρίτιδα της μέσης. Ξεκινάει από το δίσκο που εκφυλίζεται, υπάρχει υπέρμετρη κίνηση, αυτή παράγει στο πίσω μέρος της σπονδυλικής στήλης, στις μικρές αθρώσεις, στις φασέτ αθρώσεις, παράγει οστεοαθρητικό κόκαλο υλικό. Είναι σκληραίνουν, τα οστεόφυτα που λένε. Τα οστεόφυτα, μπράβο. Σκληραίνουν, παχύνονται οι σύνδεσμοι, δημιουργείται ουλώδης ιστός προς την προσπάθεια του οργανισμού να σταματήσει αυτή την ανώμαλη κίνηση και αυτό μπορεί να δημιουργήσει στενότητα χώρου. Στένωση. Άρα, δηλαδή, στα νεύρα. Πρακτικά λοιπόν ο οργανισμός στην προσπάθειά του να αυτοπροστατευτεί. Σωστά. Δημιουργεί επιπλέον ωστό σε εκείνο το σημείο, συμπιέζοντας ακόμη περισσότερο τα σημεία νεύρα, στα οποία περνούν τα νεύρα. Σωστό, απόλυτα. Μάλιστα. Και πώς θα αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτό? Στην αρχή πάντα εξαρτάται από το στάδιο της πάθησης πάντα. Mm-hmm. Στην αρχή προτιμούμε να το αντιμετωπίσουμε συντηρητικά. Φυσιοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή. Πολλές φορές κερδίζουμε αρκετό χρόνο με αυτά. Το επόμενο στάδιο θα μπορούσε να ήταν οι εγχύσεις. Και είναι οι εγχύσεις μέσα στη σπονδυλική στήλη, οι διατριματικές εγχύσεις για τα νεύρα, έτσι ώστε να βελτιωθούν τα συμπτώματα από τα πόδια, οι εγχύσεις στα φασέ της άνθρωσης, ώστε να βελτιωθούν τα συμπτώματα από τη μέση. Πάντα όμως μιλάτε για συμπτώματα, δεν μου μιλάτε αυτή τη φορά τουλάχιστον για μια πλήρη αποκατάσταση. Ναι. Υπάρχει πλήρης αποκατάσταση όταν έχουμε σπονδυλική στένωση? Πλήρης αποκατάσταση, η οριστική λύση του προβλήματος, όταν πραγματικά γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα, είναι η χειρουργική αποσυμπίεση. Δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα χώρου. Πρέπει να δημιουργηθεί χώρος. Δεν υπάρχει κάποια άλλη μέθοδος, ένα χαπάκι, μία ένεση που να δημιουργεί χώρο. Πρέπει κανείς να πάει να δημιουργήσει χώρο με μία επέμβαση. Ευτυχώς και εδώ η πρόοδος της τεχνολογίας και των μέσων που έχουμε στο χειρουργείο έχει μικρύνει δραματικά το μέγεθος και τη σοβαρότητα ενός τέτοιου χειρουργείου και έχει σαφώς βελτιώσει την ασφάλειά του. Τι γινόταν στο παρελθόν? Κάναμε μεγάλες επεμβάσεις προκειμένου να αφαιρέσουμε μεγάλο τμήμα
του σπονδύλου που πίεζε στο πίσω μέρος, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε και διαγχειρητικά και με τα μέσα που διαθέταμε, τα απεικονιστικά, πού ακριβώς ήταν η πίεση. Τώρα πια πάμε ακριβώς με αυτή την ίδια μικρή τομή από τη μία μεριά μόνο της σπονδυλικής στήλης και αφαιρούμε μόνο το κομμάτι εκείνο το οποίο δεν επηρεάζει τη δομική σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης. Δεν έπρεπε να ήταν εκεί. Γι' αυτό το βγάζουμε. Είναι το επιπλέον τμήμα που έχει δημιουργήσει ο οργανισμός. Το βγάζουμε λοιπόν αυτό και μετά, αλλάζοντας λίγο και την κατεύθυνση του μικροσκοπίου και, του σωλήνα εργασίας μας, πάμε και στην άλλη μεριά, από τη μεριά που ήδη έχουμε. Μπορείς να δημιουργήσουμε μια επιπλέον τομή. Ναι. Και έτσι λύνουμε το πρόβλημα πάλι μέσα σε μια μέρα, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία ο ασθενής, χωρίς να μείνει. Μπορούμε, παρακαλώ, να δούμε το σχετικό βίντεο για να δούμε πώς ακριβώς επιτυγχάνεται και αυτή η μέθοδος, ναι. Η λεγόμενη μικροαποσυμπίεση. Η μικροαποσυμπίεση. Καθώς προχωρούμε λοιπόν όμως στο σημείο αυτό, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχουμε πρόβλημα επίσης με οστεοπόρωση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα στις σπονδύλους. Με τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης, η πολυπλοκότητα και οι συνοσηρότητες που αναφέρατε μπορεί να μας κάνουν, να μας φέρουν σε ένα σημείο να λύνουμε ένα πρόβλημα και μετά από λίγο καιρό να προκύπτει ένα άλλο. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα που αναφέρετε, που έχει να κάνει με την οστεοπόρωση, άρα πλήττει περισσότερο τις γυναίκες μετά την ηλικία των 50 ετών, ευτυχώς υπάρχουν και εκεί μικροεπεμβατικές, ουσιαστικά ατραυματικές, εντελώς ατραυματικές λύσεις, όπως αυτή της κυφοπλαστικής και σπονδυλοπλαστικής. Η σπονδυλοπλαστική όμως τι μπορεί να μας προσφέρει όταν υπάρχει τόσο έντονο πρόβλημα οστεοπόρωσης ή τουλάχιστον είναι στα αρχικά στάδια η οστεοπόρωση. Γιατί εκεί αρχίζουν ζητήματα, ναι, με κατάγματα που δεν οφείλονται σε τραυματισμό, σε μία πτώση. Είναι ζητήματα τα οποία προκύπτουν στα οστά γιατί δεν είναι συμπαγή, δεν έχουν το κατάλληλο υλικό μέσα τους. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι η θεραπεία της οστεοπόρωσης είναι μη χειρουργική. Ο ασθενής, σε πιο σπανείς περιπτώσεις, θα πρέπει να λάβει ειδική φαρμακευτική θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή για την οστεοπόρωση. Προτού γίνει οτιδήποτε. Αλλά ακόμα και όταν γίνει το πρώτο κάταγμα, θα πρέπει να μην ξεχάσουμε, να επικεντρωθούμε και εκεί για να προλάβουμε άλλα κατάγματα. Τώρα, σε αυτό το κάταγμα που έχει γίνει, ο οργανισμός μπορεί τις περισσότερες φορές να το διευθετήσει, να το επουλώσει, να το κολλήσει με απλά λόγια. Ωστόσο, η παραμόρφωση παραμένει. Υπάρχει και η πιθανότητα μετά από μερικές εβδομάδες να μην βελτιωθεί ο πόνος, να εξακολουθούν να υπάρχουν τα συμπτώματα και να είμαστε αναγκασμένοι να παρέμβουμε. Ή όταν έχουμε πολλαπλά επίπεδα καταγμάτων, τα οποία δημιουργούν μια κυφωτική παραμόρφωση και πιέζονται όργανα στην κοιλιά, περιορίζεται η αναπνευστική λειτουργία, δημιουργούνται άλλα προβλήματα, υπάρχει πόνος ο οποίος είναι αναπηρικός ουσιαστικά. Σε αυτή την περίπτωση κάτι πρέπει να κάνουμε, να απαλλάξουμε τον ασθενή τουλάχιστον από αυτούς τους πόνους. Να μπορέσουμε επίσης να αποκαταστήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το σχήμα του σπονδύλου, έτσι ώστε να αποκατασταθεί και το σχήμα της σπονδυλικής στήλης. Μπορούμε να αποκαταστήσουμε το σχήμα του σπονδύλου, ο οποίος έχει παραμορφωθεί, έχει χάσει μεγάλο κομμάτι του από την αρχική του δομή. Σε μεγάλο ποσοστό μπορεί αυτό να το επιτύχει η κυφοπλαστική. Δεν είναι πάντα ο πρωταρχικός μας στόχος. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να απαλλαγεί ο ασθενής από τον πόνο, από τα συμπτώματα, και δευτεροβόντως να δούμε μια ωραία ακτινογραφία με πλήρη αποκατάσταση του ύψους ενός σπονδύλου. Δεν είναι όμως αυτά τα δύο συνώνυμα και ταυτόσιμα παράλληλα. Δηλαδή, το να δημιουργήσεις την αρχική μορφή ενός σπονδύλου δεν σημαίνει ότι θα αποκαταστήσεις το πρόβλημα και τον πόνο ως αποτέλεσμα αυτού. Τις περισσότερες φορές ναι. Απλά υπάρχουν περιπτώσεις που και χωρίς να αποκαταστήσεις το ύψος του σπονδύλου, έχεις σοβαρή ανακούφιση από τον πόνο. Και αυτό το προκρίνουμε σε ασθενείς με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης, πολύ ηλικιωμένους ασθενείς, σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε καταστάσεις όπου υπάρχουν μεταστατικοί όγκοι και τα λοιπά και χρειάζεται να γίνει η αποκατάσταση του ύψους. Να μπει στη διαδικασία λοιπόν ένας τέτοιος ασθενής. Ωστόσο, μιλήσατε για την σπονδυλοπλαστική και έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε τι σημαίνει
ότι αναπλάθεται ένα σπόνδυλο από την αρχή. Πώς επιτυχάνεται αυτή η μέθοδος, τι ακριβώς κάνατε? Ναι, ωραία. Εδώ είναι υποακτινοσκοπικό έλεγχο. Αυτό βλέπουμε στο χειρουργείο. Αναγνωρίζουμε το σπόνδυλο που έχει το πρόβλημα και εκεί μέσω κάποιων μικρών διαδρόμων από το πίσω μέρος της σπονδυλικής στήλης περνάμε κάποιες βελόνες στο μπροστινό μέρος της σπονδυλικής στήλης, εκεί που υπάρχει το κάταγμα. Αυτή είναι αποτύπωση που γίνεται από μικροσκόπιο. Αυτή από ακτινοσκόπιο. Ακτινοσκόπιο. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μέσα στο σπονδυλική στήλη. Βλέπουμε, σημαδεύουμε τα σημεία που πρέπει να μπούμε μέσα και από εκεί θα δείτε μπαίνουν κάποιες βελόνες. Ωραία, βλέπουμε λοιπόν εδώ ακριβώς πώς εξελίσσεται μια αντίστοιχη εκεί σπονδυλοπλαστική. Πλησιάζουμε με τη βελόνα εκεί που θέλουμε να μπούμε και τελικώς μπαίνουμε μέσα στο σπόνδυλο που έχει το πρόβλημα και από τις δύο μεριές συνήθως, το προτιμώ. Και εφόσον φτιάξουμε αυτή όμως την... Εδώ θα δείτε ότι έχουμε ένα υλικό το οποίο είναι πολυμερές. Τσιμέντο το λέμε, μη φανταστεί ο κόσμος ότι είναι ένα τσιμέντο οικοδομής. Είναι πιο εύκολο να το κατανοήσουμε λοιπόν, ναι, ότι είναι ένα είναι υλικό κάτι, συμπαγές. Ένα υλικό συμπαγές, το οποίο μπαίνει σε ρευστή μορφή και μετά γίνεται στερεό, γίνεται συμπαγές. Όπως βλέπετε, αυτό που φαίνεται μαύρο εκεί. Άρα χτίστηκε ο σπόνδυλος σε αυτά τα σημεία που υπήρχε το κάταγμα και ο ασθενής πάβει να πονάει. Υπάρχει ενδεχόμενο στο ίδιο σημείο όπου έγινε αυτή η επέμβαση να έχουμε υποτροπή? Στο ίδιο σημείο όχι. Σε άλλο γειτονικό, να το πούμε, σπόνδυλο ο οποίος μπορεί να έχει σε επαφή? Υπάρχει θεωρία ότι ρίχνοντας αυτό το υλικό μέσα σε ένα σπόνδυλο σκληραίνει και άρα υποβάλλει τον από πάνω σπόνδυλο ή τον από κάτω σπόνδυλο σε μεγαλύτερο στρες και αυξάνει την πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα κάταγμα εκ νέου στον παρακείμενο σπόνδυλο. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι, δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι αποδεδειγμένο και γιατί πολύ απλά μπορεί να οφείλεται στην εξέλιξη του ίδιου νοσήματος, της οστεοπόρωσης που προσβάλλει όλη τη σπονδυλική στήλη. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν επαναφέρουμε τον σπόνδυλο στην αρχική του μορφή. Mm-hmm. Άρα, συνεπώς, έχουμε και περιορισμό όχι μόνο των συμπτωμάτων, αλλά και του πόνου που νιώθει ο ασθενής ο ίδιος. Σωστά. Αυτό είναι μια περίπτωση που χρησιμοποιείται στο σπόνδυλο. Τώρα, αναφερθήκατε όμως προηγουμένως στην σπονδυλοπλαστική και θέλω να μας εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά των δύο. Ναι. Η κυφοπλαστική λοιπόν είναι μια μικρή παραλλαγή. Σκεφτήκαμε ότι πριν ρίξουμε αυτό το υλικό, θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι, ένα μπαλόνι φεριπίν, το οποίο να φουσκώσουμε και να αποκαταστήσουμε το ύψος του σπονδύλου όσο μπορούμε. Να ανασηκώσουμε λοιπόν να το σηκώσουμε, σπονδύλο. Ναι, σαν ένα γρίλο στην ουσία. Mm. Και μετά να ρίξουμε το υλικό μας μέσα, έτσι ώστε να ρίξουμε και περισσότερο υλικό και να φτιάξουμε το σχήμα του σπονδύλου όπως θα το επιθυμούσαμε να ήταν. Μπορούμε να το δούμε κιόλας. Ναι, αυτό υπάρχει ένα animation εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν βλέπετε βλέπουμε ένα στοπορωτικό κάταγμα. Δυνατίζει το κόκαλο λόγω της οστεοπόρωσης φεριπίν και παθαίνει αυτή τη σφινοειδή παραμόρφωση. Καθιζάνει το μπροστινό του τμήμα, το οποίο είναι και αυτό που φορτίζεται περισσότερο. Μπαίνει λοιπόν πάντα μέσα με τοπική αναισθησία και μέθη ή και με γενική αναισθησία. Μπαίνουμε ακτινοσκοπικά με τη βελόνα μας, όπως είδατε και πριν. Αλλάζουμε, βγάζουμε το εσωτερικό της βελόνας και βάζουμε το μπαλονάκι μας, το οποίο το βλέπετε, το φουσκώνουμε. Ανασηκώνει λοιπόν ανασηκώνει το σπόνδυλο στην αρχική του μορφή. Το σπόνδυλο, το ξεφουσκώνουμε το μπαλόνι, παραμένει το κενό, γιατί δεν φορτίζεται σε αυτή τη φάση ο ασθενής, είναι σε πρινή θέση. Και μετά εγχέουμε το πολυμερές μας. Οπότε, το οποίο έτσι, λοιπόν, διατηρεί αυτή τη διόρθωση. Άρα έχουμε υποκαταστήσει, έχουμε φουσκώσει να το πούμε έτσι, το σκασμένο λάστιχο. Σωστό. Του δίνουμε τον κανονικό του όγκο για την κανονική του μορφή. Στην περίπτωση αυτή, για πόσο διάστημα ένας ασθενής θα πρέπει να βρεθεί εκτός καθημερινότητας, δηλαδή πόσος χρόνος χρειάζεται για να μπορέσει επιστρέφουν αυτό άμεσα να γίνει ένα. Κάποιες ώρες. Υπόλοιπο, πριν φύγει από το νοσοκομείο, μπορεί να κάνει τόσο τα πάντα. Γρήγορα. Ναι, ναι. Ό,τι έκανε πριν.
δημιουργεί πόνο αυτή η επέμβαση, έχει κάποιες... Οι ασθενείς έρχονται με κατά μέσο όρο πόνο 8 στα 10, σε μια κλίμακα από 0 έως 10, και φεύγουν με σχεδόν καθόλου πόνο. 0, 1, 2. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα εδώ πέρα και μάλιστα δεν υπάρχει και τραύμα χειρουργικό. Για να πούμε ότι θα... εντάξει, έχεις και την τομή και θα περάσει ο πόνος αυτό σε μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι λοιπόν ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα από μια καρφίτσα πρακτικά. Σωστά. Μια βελόνα. Μια βελόνα. Αν αυτή την μέθοδο την εφαρμόζεται με την ανοιχτή χειρουργική μέθοδο στο παρελθόν, τι συνέπειες θα είχε για να ασθενεί? Καταρχάς, ήταν προσβάσιμη στο παρελθόν? Όχι, αυτή η μέθοδος αναπτύχθηκε απευθείας ως ελάχιστα επεμβατική μέθοδος. Σε ανοιχτά χειρουργία καμιά φορά χρησιμοποιούμε έγχυση τσιμέντου, είτε για να ενισχύσουμε τις βίδες μας, είτε για να υποστηρίξουμε ένα κάταγμα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και χειρουργικά με σπονδυλοδεσία, σε τραύματα. Σε τραυματισμούς. Ναι. Βέβαια, εντάξει, και η αποκατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Δεν είναι αυτό. Άρα λοιπόν ο ασθενής μετά από αυτό βγαίνει από, από την κλινική περπατώντας χωρίς να υποβαστάζεται από κάποιον άλλον, να υποστηρίζεται από κάποιον άλλον. Είναι εντυπωσιακή αυτή η επέμβαση με τις συγκεκριμένες ενδείξεις που προαναφέραμε. Έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πάντα ας να ξέρετε, κύριε Μούτσο. Λοιπόν που έχουμε τώρα. Είναι πολύ να σημαντικό να έχει τις σωστές ενδείξεις. Δηλαδή, αν εγώ κάνω αυτή τη μέθοδο σε κάποιον που έχει δισκοκύλι, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Συνεπώς, προφανώς. Να έχουμε αυτό είναι προφανές. Το λέω γιατί αυτό είναι προφανές. Αλλά κάπου εκεί που οι ενδείξεις μπαίνουν στην γκρίζα ζώνη, αν κανείς επιλέξει να διευρύνει τις ενδείξεις του, τότε τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά όσο αυτά που είναι εντός ενδείξεων. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε οι ενδείξεις λοιπόν της σπονδυλοπλαστικής είναι τα επώδυνα συμπιεστικά κατάγματα, κυρίως από οστεοπόρους ή σε ηλικιωμένους ασθενείς, τα οποία δεν επουλώνονται. Μπορεί να συμβεί αυτό και σε κατάγματα που έχουν προέλθει από τραυματισμό. Για παράδειγμα, έχει κάποιος μία πτώση με μία μοτοσυκλέτα και έχει χτυπήσει το σπονδυλό του. Δεν είναι συνθρηπτικό το κατάγμα. Παραμένει δηλαδή η μορφή του σπονδύλου. Σε νέους ανθρώπους εννοείται. Σε νέους ανθρώπους κυρίως. Μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος? Μπορεί να εφαρμοστεί, όχι όμως αυτόνομα. Καταρχήν βάζουμε άλλο υλικό, δεν βάζουμε πολυμερές. Βάζουμε ένα συνθετικό μόσχευμα. Ας μην πάμε σε πολλές λεπτομέρειες. Ασβεστίου στην ουσία. Μάλιστα. Απλά σε νέους ανθρώπους, επειδή έχουν αυξημένες απαιτήσεις και απαιτητικό τρόπο ζωής, θα χρειαστεί και μία ελάχιστη επεμβατική σταθεροποίηση μέχρι ότου επουλωθεί πλήρως το κάταγμα, το συγκεκριμένο κάταγμα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, μιλούσατε κυρίως για κατάγματα από οστεοπόρωση. Τώρα, το αιμαγγείωμα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και το οποίο είναι επώδυνο ή που έχει σπάσει, ήταν και μάλιστα η πρώτη ένδειξη κυφοπλαστικής, σπονδυλοπλαστικής που υπήρξε. Για αυτά τα προβλήματα αναπτύχθηκε αυτή η μέθοδος. Μεγάλη ανακούφιση δίνει στους ασθενείς με μεταστατική νόσο. Είναι σημαντική βοήθεια και για μας και για τις οικογένειες των ασθενών και για τους ίδιους τους ασθενείς. Η ύπαρξη μιας τέτοιας μεθόδου, η οποία δεν επιβαρύνει καθόλου τον άρρωστο, δεν δημιουργεί ζωής πρόβλημα στην υπόλοιπη θεραπεία που θα κάνει, τη χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση. Δεν επηρεάζει λοιπόν φάρμακα ή αγωγές ενός καρκινοπαθή. Όχι. Ούτε σταματάει. Αν κάνουμε ένα χειρουργείο σε έναν καρκινοπαθή, θα πρέπει να το κάνουμε πριν ακτινοβοληθεί στην περιοχή, γιατί μετά θα έχουμε σημαντικά προβλήματα. Και αν έχει επούλωσης, ευχαριστώ. Και αν έχει ακτινοβοληθεί, τότε τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να επέμβουμε με ανοιχτές μεθόδους, παρά μόνο με αυτό. Με τη μέθοδο της σπονδυλοπλαστικής. Και χρόνιο κάταγμα από τραυματισμό είναι ουσιαστικά τα κατάγματα τα οποία δεν έχουν κολλήσει και δημιουργούν κάποιο συνεχές ενόχλημα, το οποίο είναι παραπάνω από ενόχλημα πολλές φορές και απαιτεί μία αντιμετώπιση. Υπάρχουν ενδείξεις για αυτή τη μέθοδο? Και αν ναι, ποιες? Αντενδείξεις. Σε ποιες περιπτώσεις θα αποφεύγατε να εφαρμόσετε την μέθοδο αυτή? Θα απέφευγα να την εφαρμόσω σε
ασθενείς, σε νέους ασθενείς, όπως είπα, που έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις εμβιομηχανικές, δηλαδή από την καθημερινότητά τους, και χρειάζονται μία πιο μακροπρόθεσμη, μακροχρόνια λύση. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται κυρίως για μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό ναι, που ναι, δεν καταλάβω. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα την προκρίνουμε αυτή τη λύση σε ένα νέο ασθενή. Ούτε θα επιχειρήσουμε να διορθώσουμε μία μεγάλη κύφωση κάνοντας κυφοπλαστική σε πολλά επίπεδα, γιατί απλά δεν θα το καταφέρουμε αυτό. Μάλιστα. Χρειάζονται πιο ριζικά χειρουργία εκεί πέρα. Επειδή καμιά φορά ο κόσμος τα μπερδεύει, ακούγοντας το πρώτο συνθετικό της λέξης κυφοπλαστική, θεωρεί ότι είναι... Ναι, είναι για τη θεραπεία της κύφωσης. Ναι. Να το πούμε απλά. Mm-hmm. Αφήνουμε την κυφοπλαστική και τη σπονδυλική, σπονδυλοπλαστική. Ερώτηση, πρωτού προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι ο ασθενής ο εκείνος ο οποίος σας υποδεικνύει ποια μέθοδο θα εφαρμόσετε ή εσείς του εισηγήσετε τι πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ στην προσέγγιση μου με τον ασθενή κάνω μια συζήτηση πάντα. Και πραγματικά θέλω να τον εμπλέξω στη λήψη της απόφασης, να την πάρουμε από κοινού. Ο ασθενής δεν μπορεί να ξέρει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να πάρει τη σωστή απόφαση. Ακούει όμως πολλά, διαβάζει ακόμη περισσότερα στο διαδίκτυο. Μπορώ να τον κατευθύνω. Μπορώ να του πω ποιο είναι το πρόβλημα, να του το εξηγήσω. Μπορώ να του πω ποιες είναι οι πιθανές λύσεις, ποια τα προτερήματα και οι πιθανές επιπλοκές που μπορεί να έχει από την κάθε μέθοδο. Και μπορώ να του πω τους κινδύνους και την πρόγνωση της κάθε μεθόδου. Δηλαδή, η μη αντιμετώπιση ενός προβλήματος ενέχει το κίνδυνο αυτό να φτάσει σε ένα σημείο το οποίο να του δημιουργήσει νευρολογικές βλάβες. Όλα αυτά τα συζητάμε. Και αν έρθει όμως και σας πει, εγώ θέλω να κάνω αυτή την μέθοδο. Ναι, και δεν έχει ένδειξη. Δεν έχει απαραίτητο την ένδειξη. Θεωρείται ότι αυτή η μέθοδος δεν εξυπηρετεί όχι εσάς, αλλά την... Το πρόβλημα. Αποπεράτωση, αν θέλετε, την αποκατάσταση του προβλήματος. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Λέω ξεκάθαρα την άποψή μου και ούτε θα κάνω κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει. Κοιτάξτε, το πρόβλημα με την καινοτομία είναι ότι πρέπει να εξασφαλίζουμε πάντα ότι είναι αποτελεσματική και ασφαλής. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάτι καινούριο αν δεν είναι καλύτερο από αυτό που ήδη κάνουμε και το ίδιο τουλάχιστον ασφαλές. Επειδή μιλήσατε για καινοτομία και πρωτοπορία, ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο περισσότερος κόσμος είναι η χρόνια οσφιαλγία. Τι καινούριο υπάρχει που μπορεί να αντιμετωπίσει την οσφιαλγία? Η οσφιαλγία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί απασχολεί σχεδόν το 80% του πληθυσμού θα έχει ένα τουλάχιστον επεισόδιο οσφιαλγίας στη ζωή. Απασχολεί πολύ κόσμο. Ασχολεί νέους ανθρώπους που είναι σε παραγωγική ηλικία, άρα μπορεί να λείψουν από τη δουλειά τους και να χαθεί παραγωγικός χρόνος. Απασχολεί ηλικιωμένους ανθρώπους σε καθημερινή βάση που δυσκολεύει την καθημερινότητά τους και την ζωή των ανθρώπων που τους προσέχουν. Είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από το γεγονός ότι δεν έχουμε κάποια οριστική και σίγουρη λύση για όλα τα προβλήματα της οσφιαλγίας. Άρα είναι έχει πολύ διαφορετικά βασικό. Αίτια, λέτε. Έχει πάρα πολύ διαφορετικά αίτια. Είναι δύσκολο να τα αναγνωρίσεις, αλλά είναι εφικτό. Εκείνο που είναι, κατά την άποψή μου, η μεγαλύτερη πρόοδος που έχουμε κάνει στην αντιμετώπιση της οσφιαλγίας είναι ότι έχουμε σταματήσει να αντιχειρουργούμε. Άρα πώς αντιμετωπίζετε? Αντιμετωπίζετε συντηρητικά και με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους. Όπως είναι η εγχύση στο φασέτ, που πολλές φορές είναι πηγή πόνου, οι εγχύσεις οι διατριματικές, ακόμα και οι ενδοδυσκικές καμιά φορά μπορεί να βοηθήσουν. Αναφερθήκατε προηγουμένως και σας άκουσα δύο φορές να λέτε φασέτ. Τι σημαίνει εγχύσεις φασέτ στους δίσκους, γιατί... Είναι κάτι το οποίο δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να το γνωρίζει. Όχι, βέβαια. Γι' αυτό έχω φέρει και ένα βιντεάκι το οποίο είναι στο βίντεο που έχουμε.
επεξηγηματικό. Στην ουσία, τα φασέτ είναι, στα ελληνικά ονομάζονται ζύγο αποφυσιακές αθρώσεις και είναι αυτές οι μικρές αθρώσεις στο πίσω μέρος της σπονδυλικής στήλης που δείχνει εδώ. Τα μικρά καναλάκια που βλέπουμε λοιπόν στο σπόνδυλο επάνω. Που ενώνεται ο ένας ο από πάνω με τον κάτω σπόνδυλο και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν λόγω της αθρίτιδας μπορεί να εμφανίσουν τα οστεόφυτα και να ξεκινάει από εκεί να ξεκινήσει μια φλεγμονή η οποία να πονάει τόσο στη μέση όσο και στα πόδια κάτω λόγω της πίεσης των νεύρων. Αυτό που κάνουμε σε πρώτη φάση είναι με μια μικρή βελόνα να πάμε να μπούμε μέσα σε αυτή την άθρωση, την πολύ μικρή άθρωση όπως βλέπετε εκεί. Το επιβεβαιώνουμε ρίχνοντας λίγο σκιαγραφικό, το οποίο το βλέπουμε μαύρο στην ακτινογραφία. Και κατόπιν ρίχνουμε τη φαρμακευτική μας αγωγή εντοπισμένα εκεί, χωρίς να χρειάζεται ο άνθρωπος να τα παίρνει από το στόμα σε μεγάλες ποσότητες, έτσι ώστε να πάει και λίγο εκεί. Ότι μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα με το στομάχι του, αλλά δεν μπορεί να πάρει από το στόμα. Με το σάκαρο, να μην μπορεί να πάρει κορτιζόνη. Άρα, ό,τι γίνεται στοχευμένα. Στοχευμένα στην πηγή του προβλήματος. Αυτό είναι το μυστικό. Μάλιστα. Και έτσι. Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει λοιπόν μια έχηση facet? Έχει πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ασθενείς που ο πόνος τους προέρχεται από εκεί. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Μέχρι και 6 μήνες, ας πούμε, μπορεί να απαλλαγούν από το σοβαρό πόνο. Και μετά επαναλαμβάνεται. Μετά είτε επαναλαμβάνουμε είτε κάνουμε απονεύρωση. Δηλαδή τα νευράκια τα οποία ουσιαστικά κοιμίζουμε ρίχνοντας το φάρμακό μας, μπορούμε να πάμε πάλι με μία βελόνα να τα απονευρώσουμε όπως απονευρώνουμε ένα δόντι. Και έχουμε βέβαια και τις περινευρικές εγχύσεις, ναι, οι οποίες διαφέρουν από τις εγχύσεις facet σε τι? Πάμε ακριβώς δίπλα, εκεί που βγαίνει το νεύρο από τη σπονδυλική στήλη. Βλέπετε λοιπόν που ακριβώς είναι το νεύρο που νοσεί, που φαίνεται κόκκινο εκεί πέρα γιατί πιέζεται από κάτι. Πάμε λοιπόν ακριβώς δίπλα εκεί, πάντα με τοπική αναισθησία αλλά και ακτινοσκοπικό έλεγχο. Να σημειώσω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε ακόμα και σε ένα οργανωμένο, καλά οργανωμένο ιατρείο. Δεν χρειάζεται να γίνει στο νοσοκομείο ή στο χειρουργείο. Ναι. Κάνουμε την προσέγγιση με τη βελόνα, ρίχνουμε πάλι το σκιαγραφικό μας να βεβαιώσουμε ότι είμαστε στο νεύρο που επιθυμούμε να στοχεύσουμε και κατόπιν ρίχνουμε το φάρμακο που χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να υποχωρήσει η φλεγμόνη και να φύγει ο πόνος. Αυτές οι εγχύσεις είναι και διαγνωστικού χαρακτήρα και θεραπευτικού, δηλαδή μας βοηθάνε να ξεχωρίσουμε από πού προέρχεται ένα πρόβλημα αλλά και να απαλλαγούμε από αυτό το πρόβλημα για ένα χρονικό διάστημα, είτε όσο χρειάζεται ο ασθενής για να το επουλώσει από μόνος του την αιτία του, είτε σε ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Απλά επαναλαμβάνουμε τέτοιες εγχύσεις μέχρι 3 το χρόνο, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του. Αντί να παίρνει λοιπόν κανείς αντιφλεγμονώδη και να είναι σε μια συνεχή διελκυστήρα φαρμάκων, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο μπορεί σε τακτά χρονικά διαστήματα να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τον πόνο. Κλείνοντας, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, πολύ κοινά συμπτώματα επίσης είναι η σκολίωση και η κύφωση. Δύο παθήσεις οι οποίες αλλάζουν όχι μόνο τον τρόπο που στέκεται ένα άτομο, αλλά και τον τρόπο που κινείται. Και βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αλλάζουν εδώ τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Εδώ βλέπετε ένα παιδί, νεαρό, έφηβο, ο οποίος είχε μια μεγάλη κύφωση, η οποία διορθώθηκε χειρουργικά. Από αριστερά προς τα δεξιά είναι το πριν και το μετά. Ακριβώς. Έχει χάσει βεβαίως και ένα σημαντικό ποσό βάρους, σωματικό βάρος, να το πούμε. Δεν έχει χάσει, έχει ψηλώσει λόγω της διόρθωσης της παραμόρφωσης. Αυτή η παραμόρφωση εννοείται ότι έχει γίνει αποκλειστικά από την κύφωση. Ναι. Θα δείτε και την ακτινογραφία μετά. Ο συγκεκριμένος ασθενής πήρε και 6 πόντους από τη διόρθωση ύψους. Και πώς ακριβώς την αντιμετωπίσατε την κύφωση αυτή? Είναι με ανοιχτό χειρουργείο εδώ, είναι πιο μεγάλα χειρουργεία. Βλέπετε αριστερά τη φωτογραφία, την ακτινογραφία πριν το χειρουργείο που είχε 85 μοίρες κύφωση, δηλαδή καμπούρα. Πώς διορθώνεται? Βάζοντας τις βίδες που βάζουμε, τις διαυχενικές βίδες και 2 ράβδες, μία σε κάθε μεριά, στο επιθυμητό σχήμα και πάνω σε αυτές
καθυλώνουμε τις βίδες έτσι ώστε να αναταχθεί το σχήμα της σπονδυλικής στήλης εκεί που πρέπει. Άρα έχοντας βάζετε έναν οδηγό εσωτερικά. Σωστό. Έχοντας σώμα. Κάνει όμως πρώτα κάποιες διορθώσεις, κάποιες οστεοτομίες που κάνουμε έτσι ώστε να αποκτήσει ξανά ελαστικότητα η σπονδυλική στήλη και να μπορεί να διορθωθεί. Μάλιστα. Αυτό σε ό,τι αφορά την κύφωση, την καμπούρα, στην σκολίωση, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις. Ακριβώς τα ίδια, στις ακραίες περιπτώσεις που απαιτούν χειρουργείο. Το βλέπουμε στην αριστερή, ναι, μάλιστα, ακτινογραφία. Η σκολίωση είναι η παραμόρφωση στο μετοπίο επίπεδο, δηλαδή όταν κανείς κοιτάει κατά μέτωπο κάποιον, να δει το σίγμα ακριβώς. Να δει, όπως βλέπετε εδώ κλινικά, αυτή την κυρία, η οποία προεγχειρητικά βλέπετε δύο καμπούρες, μία στην οσφυγική μοίρα, μία στη θωρακική, και το σίγμα το χαρακτηριστικό στη σπονδυλική στήλη, το οποίο πώς διορθώνεται μετά από μία επέμβαση διόρθωσης σχολίωσης. Με ανοιχτό χειρουργείο. Ναι, εδώ μιλάμε πάντα με ανοιχτό χειρουργείο. Κάντε λοιπόν αναδόμηση πρακτικά της σπονδυλικής στήλης. Ναι. Και θα κλείσω. Αντιλαμβανόμενος πλέον τη διαφορά που είπατε περί νευροχειρουργού ή ορθοπαιδικού και ορθοπαιδικού σπονδυλικής στήλης. Νομίζω ότι πλέον είναι πασιφανής η διαφορά αυτή και βεβαίως πώς μπορεί να αποκατασταθεί μια βλάβη στην σπονδυλική στήλη. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Μας δώσατε μια διαφορετική εικόνα, όχι μόνο για τα ανοιχτά χειρουργεία, αλλά και κυρίως για τις μη επεμβατικές, μάλλον τις ανώδυνες, μη τραυματικές μεθόδους με την χρήση μιας τεχνικής που χρησιμοποιεί βεβαίως βελόνα στο μεγάλο βαθμό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η διεξοδική κλινική εξέταση, τα συμπτώματα αλλά και το ιατρικό ιστορικό συμβάνουν καθοριστικά στην πορεία προς την σωστή διάγνωση ενός προβλήματος στη μέση. Οι σύγχρονες αποτελεσματικές τεχνικές στα χέρια ενός έμπειρου γιατρού μπορούν να προσφέρουν μόνιμη λύση σε επώδυνες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα.